είστε ο νέος υπουργός της κυβέρνησης, κύριε Λακοτρύπη. Θέλω να πιστεύω ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, εσείς και όλη η ομάδα της νέας κυβέρνησης θα δημιουργήσετε έναν άξονα και μια δυναμικότητα ώστε ο τόπος να πάρει τα πάνω του και στον τουρισμό και αλλού. Θέλω να μου σχολιάσετε ποιες είναι οι σκέψεις σας, οι προβλέψεις σας για το μέλλον αυτού του τόπου που πραγματικά σήμερα το χρειάζεται. Είστε ο νέος υπουργός της κυβέρνησης στον τουρισμό και εμπορίου. Γεια σας, κύριε Ροδοκρίτου. Δεν θα ανελάμβανα αυτήν την πολύ βαριά ευθύνη ενός από τα πιο σημαντικά υπουργεία αυτής της κυβέρνησης, εάν δεν πίστευα ότι έχει τρομερές προοπτικές. Και σε θέματα ενέργειας που είναι πολύ γνωστά, και σε θέματα τουρισμού, και σε θέματα καταναλωτών, και σε θέματα εμπορίου και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η νέα κυβέρνηση, σας διαβεβαιώ, είναι αποφασισμένη να στηρίξει την οικονομία και να μεταφερθούμε όσο το συντομότερο πιο γρήγορα γίνεται σε ρυθμούς ανάκαμψης. Πώς βλέπετε τον τουρισμό στην Κύπρο, πώς πάει η χρονιά μας φέτος, το 2013, θα πάει καλύτερα από τη Γερμανία? Καταρχάς να σας πω ότι η παρουσία μου εδώ, 4 μέρες μόλις που ανέλαβα το Υπουργείο, αποτυπώνει ξεκάθαρα τις προθέσεις μας. Ναι, έχει πάρα πολλές αρμοδιότητες στο Υπουργείο, αλλά μια εκ των οποίων που είναι η πιο σημαντική, πλέον σημαντική αυτή τη στιγμή, είναι ο τουρισμός. Είναι ουσιώδες να έχουμε μια πάρα πολύ καλή τουριστική σεζόν, η οποία μπορώ να πω προδιαγράφεται καλή για φέτος, και από τη γερμανική αγορά, η οποία είναι η σημαντική, είναι από τους πιο σημαντικούς περιηγητές, και αποφασίσαμε ότι σήμερα θα έπρεπε να δώσω την παρουσία μου εδώ. Τι meeting έχετε εδώ στο Βερολίνο, γιατί φαντάζομαι είναι η πρώτη μέρα, οι πρώτες στιγμές εδώ στην έκθεση. Θα ήθελα να μας ενημερώσετε τα meeting σας, τις προσπάθειές σας για να βοηθήσουμε το γερμανικό τουρισμό να κατέβει στην Κύπρο για διακοπές. Ήθελα καταρχάς να γνωρίσω και όλα τα μέλη αυτής της αλυσίδας του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου. Ήταν πολύ σημαντικό να δουν ότι η νέα κυβέρνηση δίνει έμφαση στον τομέα τους. Ταυτόχρονα θα συναντηθούμε με tour operators, θα συναντηθούμε με αερογραμμές, με απότερο στόχο να προσπαθήσουμε να επιμικρύνουμε τόσο τη χειμερινή περίοδο, όσο και να βελτιώσουμε τον αριθμό των τουριστών που έρχονται από τη Γερμανία. Εγώ πραγματικά εκπλήσσομαι το ότι 4η-5η μέρα της εγκαθίδρυσής σας σαν υπουργός βρεθήκατε στο Βερολίνο. Είχα την ερώτηση κατά πόσο θα έρθει υπουργός και πράγματι σας συγχαίρω για την προσπάθεια που έχετε κάνει. Αυτό δείχνει πολλά. Θα είσαστε και στη Μόσχα? Θα είμαι και στη Μόσχα. Αυτό είναι το σχεδιασμός. Εκτός απρόπτου βέβαια, αλλά δεν νομίζω, είναι και η Μόσχα πάρα πολύ σημαντική αγορά, η ρωσική, όπως ξέρετε. Οπότε το τι θέλω να πω είναι ότι θα είμαστε δίπλα στην τουριστική βιομηχανία. Έχω τη Δευτέρα διευθετήσει συνάντηση με τον Μπασικσέ για να συζητήσουμε κάποια σημαντικά πράγματα που χρήζουν άμεσης προσοχής. Ποιο είναι η νέα σας προσπάθεια ώστε να ανακάμψει ο τουρισμός μας σε καλύτερες μέρες? Όπως είχα πει, είναι σίγουρα η επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν για να καλύπτει περισσότερους χειμερινούς μήνες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, πιο μέσο πρόθεσμα είναι η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Και στο πρόγραμμα διακυβέρνησης του Προέδρου αναφέρονται και οι μαρίνες και τα καζίνο και τα κολφ. Οπότε και μέσω πρόθεσμα πρέπει να αναβαθμίσουμε αυτό το προϊόν για να ούτως ώστε να προσελκύσουμε ένα ακόμα πιο ποιοτικό τουρισμό. Τι είναι αυτό που κάνει έναν τουρίστα να έρθει στην Κύπρο, να κάνει διακοπές και να ξανάρθει? Προσφέρουμε πάρα πολλά. Είναι η κουλτούρα μας, είναι η φιλοξενία μας, είναι ο ήλιος, είναι οι καθαρές θάλασσες, είναι όλο γενικά το τοπίο, το σκηνικό στην Κύπρο. Διότι νιώθω πραγματικά ότι η Κύπρος αποτυπώνει από μόνη της την ιστορία ολόκληρης της Μεσογείου. Κύριε Υπουργέ, πραγματικά σας συγχαίρω, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Εμείς η ομάδα του τουριστικού τύπου για το Hellenic TV στο Λονδίνο θα είμαστε πάντα μαζί σας να σας βοηθάμε στο δύσκολο έργο που έχετε να επιτελέσετε.
καλές επιτυχίες και είμαστε δίπλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι συλλογική προσπάθεια. Αυτόν έχω ζητήσει από όλους τους παρευρισκομένους σήμερα στην έκθεση. Θα πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε, γιατί σίγουρα η περίοδος που περνάμε δεν είναι καθόλου εύκολη και κάποια πράγματα που κάναμε στο παρελθόν δεν μπορούν πλέον να μας βγάλουν από τη δύσκολη θέση. Πρέπει από μόνοι μας να επιταχύνουμε, να δουλέψουμε σκληρά, ούτως ώστε να το πετύχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλές επιτυχίες.